εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Προφανώς ένα γεγονός ο οποίος μας έχει σοκάρει όλους. Πρωτοφανές όχι για τα ξαμίλια, για την Πελοπόννησο ενδεχομένως, για την Ελλάδα. Αυτό. Δεν έχει λογική, δεν είναι κλοπές, δεν είναι, είναι βανδαλισμοί άνευ λογικής. Το ποιοι είναι οι δράστες, ούτε θα στοχοποιήσω εγώ από τη θέση μου κάποια κοινωνική ομάδα ή κάποια, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Αφού θα κάνουμε, θα κάνουμε. Ξέρουμε κύριε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτα. Έτσι μου επιτρέπετε, έτσι μιλάω με τη θεσμική μου ιδιότητα και όχι την προσωπική μου άποψη. Αν σας καλεί την απάντηση, θα δίνω. Όχι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Κανέναν δεν καλεί. Υπάρχει ανταπόκριση αστυνομία, άμεση αντίδραση και πιστεύω πολύ σύντομα να έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει. Κύριε Διοικητά, να και να οδηγηθούν οι υπέτη στη δικαιοσύνη. Μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Από εκεί πέρα εμείς θα ενισχύσουμε περαιτέρω την επιτήρηση και των νεκροταφείων και του χωριού. Και τι, νομίζω ότι υπάρχει αρκετή. Θα δέσουμε και περαιτέρω. Να τελειώσει. Νομίζω ότι απαντούντας σε εσάς που δεν έχω κανένα λοιπόν, ότι έχει καμία σχέση αθρώπιση η τωρινή με το ότι είχε πριν από κάποιο καιρό. Όλοι εδώ ζούμε, όλοι γνωριζόμαστε. Πάντα υπάρχει ανάγκη βελτίωσης, πάντα υπάρχει ανάγκη επανακαθορισμού των στόχων. Θα επιτρέπουμε και τα νεκροταφεία. Εκεί ο Δήμος πρέπει να είναι λίγο παραπάνω, Δήμαρχε. Αυξήθηκε από σήμερα. Θα το είχα πει ότι έπρεπε να είναι παραπάνω η επιτήρηση πλάσω μέχρι τη δύση του ηλίου. Και αν μπορεί το βράδυ να υπάρχει κάποιο τρόπο αυτό ο χώρο να φυλάσσεται ή να κλείνει. Δεν ξέρω αν γίνει τεχνικά, δεν το ξέρω αυτό. Ξαφνικά σα βλέπω εδώ και πραγματικά χαίρομαι. Υπάρχει μια διαδικασία που να συμμετέχει ο αστυνομικό διευθυντή σε μια εκδήλωση δημόσια παρουσία των καμερών. Υπάρχει μια διαδικασία έγκριση από τον τουρισμό. Το δέχομαι, το σέβομαι και πάλι είμαι χαρούμενο που σα λέω εδώ. Αυτό οφείλεται καθυστέρηση. Έχω μία απορία. Σε αυτό οφείλεται καθυστέρηση. Έχω μία απορία. Πότε αυτό το δημοτικό διαμέρισμα που λέγεται Ξαμίλια Κορινθίας θα φυλαχτεί ανθρώπινα? Άκουσα πριν τον βουλευτή κύριο Δήμα να λέει ότι έγινε πρόσληψη 60 αστυνομικών. Εμείς τα Ξαμίλια βελτίωση δεν είδαμε. Δεν έχει δει κανένας. Η παραβατικότητα των γύφτων, γιατί υπάρχουν Ρωμά, αλλά υπάρχουν και γύφτοι, επιτρέψτε μου να μιλάω έτσι, είναι γνωστή, όχι από το πρόσφατο παρελθόν, 30 χρόνια. Βελτίωση καμία. Ένα πάγιο αίτημα των εξαμιλωτών ήταν ένας σταθμός χωροφυλακής σε κάποιο κτίριο του δημοτικού διαμερίσματος που από ό,τι λέει ο νόμος απαγορεύεται αν δεν υπάρχει χιλιομετρική απόσταση τόση να εγκαθίσταται υποδιεύθυνση. Πότε εγώ που έχω δύο ενήλικα παιδιά θα κοιμηθώ σπίτι μου ήσυχος, μπορείτε να μου πείτε? Δεν νομίζω ότι κοιμάσαι ήσυχος. Όχι, δεν κοιμάμαι ήσυχος και θα σας απαντήσω με ονόματα. Πριν από 13 μέρες ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ή Μαραντόνα ή Ζαμοράνο μπήκε για τέταρτη φορά στο σπίτι μου. Μετά από 6 απόπειρες. Οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, έχετε δίκιο. Ήμουνα στη δουλειά μου, με ενημέρωσαν, με ρώτησαν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν εάν θα κάνω μήνυση για να φυλαχτεί. Είναι ελεύθερος από χθες. Εγώ θα κοιμηθώ ήσυχο σήμερα? Απαντήστε μου μόνο σε αυτό και τίποτα άλλο. Από εχθές κυκλοφορεί στο χωριό ελεύθερος. Εγώ σήμερα θα κοιμηθώ ήσυχος?